στη διαρκή διεκδίκηση του αιτήματος της Διεθνούς Αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ποντίων αναφέρθηκαν δύο πρώην πρόεδροι της Βουλής, μιλώντας προς τα ποντιακά σωματεία και τις οργανώσεις που συμμετείχαν στο 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ποντιακού Ελληνισμού, το οποίο διοργανώθηκε από τη Διεθνή Συνομοσπονδία Ποντίων Ελλήνων στο Δημαρχείο Πανοράματος. Οι κύριοι Κακλαμάνης και Σιούφας, χαιρετίζοντας το συνέδριο, μετέφεραν τη δική τους εμπειρία από τη μέχρι τώρα πορεία της διεκδίκησης στα χρόνια που μεσολάβησαν από την αναγνώρισή της από την Ελληνική Βουλή το 1994. Ό,τι έγινε μέχρι σήμερα είναι το χθες. Ας μην μείνουμε σε αυτό, αλλά με ενότητα δυνάμεων, με ομοψυχία, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, κυρίως μιμούμενοι δύο άλλες χώρες που κατάφεραν πολύ περισσότερα για αντίστοιχα θέματα που τους απασχολούσαν, όχι μόνον αυτούς ως λαούς και ως χώρες, αλλά και την παγκόσμια κοινότητα. Και να παραδειγματιστούμε από τον τρόπο που το Ισραήλ και οι εβραϊκές κοινότητες όλο τον κόσμο ανέδειξαν το ολοκαύτωμα του εβραϊκού στοιχείου κατά την περίοδο του χιτλερισμού και του φασισμού. Και επίσης να παραδειγματιστούμε από τον τρόπο που χειρίζονται αντίστοιχο θέμα η γενοκτονία των Αρμενίων. Δυστυχώς άργησε η Ελλάδα, όπως είπα, 80 χρόνια, αλλά ήδη πάρα πολλές χώρες, η μία μετά την άλλη, προχωρούν στην επίσημη αναγνώριση αυτού του εγκλήματος, το οποίο βαρύνει την Τουρκία ως διάδοχο κράτος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, συνέχεια είναι και οφείλει να αναγνωρίσει. Ο απερχόμενος πρόεδρος της ΔΣΥΠΕ, Γιώργος Παρχαρίδης, αναφέρθηκε στη στάση που έχει κρατήσει μέχρι και σήμερα το ελληνικό κράτος στο ζήτημα της γενοκτονίας των Ποντίων. Ο Οργανωμένος Ποντιακός Χώρος δεν κατάφερε μόνος του πάρα πολλά, αρκεί να σας πω ότι έγινε η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντο μόνο από 5 εθνικά κράτη, πάρα πολλές βέβαια πολιτείες της Αμερικής και της Αυστραλίας, αλλά θα πρέπει ο αριθμός αυτός να αυξηθεί. Αρκεί να σας πω ότι η γενοκτονία των Αρμενίων, που είναι το ίδιο πράγμα, έχει φτάσει περίπου, από ό,τι θυμάμαι, περίπου σε 30 εθνικά κράτη που αναγνώρισαν τη γενοκτονία των Αρμενίων. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι δυστυχώς η πολιτεία είναι απούσα πάντελος στην μάχη αυτή που δίναμε για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας του Ελληνίου του Πόντου. Όλοι οι συμμετέχοντες τόνισαν πως πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες για τις διεκδικήσεις των ποντιακών συλλόγων και ομοσπονδιών, οι οποίες αφορούν τη γενοκτονία. Οι γενοκτονίες, οι εθνικές ακαθαρίσεις, είναι από τις πιο βάρβαρες πλευρές στην ιστορία της ανθρωπότητας και δεν παραγράφονται και με απόφαση του ΟΗΕ. Τι είναι ανάγκη? Να αναπτυχθεί αυτή η δραστηριότητα, η κινητοποίηση, η πάλι για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στήριξε και στηρίζει όλες αυτές τις προσπάθειες και τις προσπάθειες που προωθεί το σημερινό συνέδριο. Την εκδήλωση επισκίασε η χειρή απουσία των Ομοσπονδιών Ευρώπης, Αυστραλίας, Αμερικής και Καναδά, οι οποίοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους ως προς τη διεξαγωγή του συνεδρίου. Νέο Διοικητικό Συμβούλιο προέκυψε από τις αρχιερεσίες που πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής κατά τη διάρκεια του 8ου Παγκοσμίου Συνεδρίου του Ποντιακού Ελληνισμού της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων, που έγινε στο νέο Δημαρχείο Πηλέας Φορτιάτη στο Πανόραμα, από το οποίο όμως επισήμως δεν συμμετείχαν τα Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Καναδά, Ευρώπης, ΟΣΕΠΕ και της Ομοσπονδίας Αυστραλίας. Συμμετείχαν μεμονωμένοι σύλλογοι της ΟΣΕΠΕ και της Αυστραλίας και μέλη των πρωτοβάθμιων σωματείων. Εδώ, από το βήμα του 8ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Ποντιακού Ελληνισμού, ο κ. Παρχαρίδης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την ενεργό δράση. Τη θέση του κυρίου Παρχαρίδη καταλαμβάνει μετά από την εκλογική διαδικασία που ακολούθησε ο Γιώργος Σαμαραντίδης, πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη και πρόεδρος της Περιφέρειας Ευρώπης του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού. Θα προωθήσει τους βασικούς σκοπούς, όπως η γενοκτονία, σε ένα επιστημονικό επίπεδο, σε ένα κρατικό επίπεδο, γιατί εκδηλώσεις
κάνουν όλοι οι σύλλογοι, ακόμη και οι οικογένειες των ποντίων, γιατί όταν φτάνει εκείνη η μέρα ανάβουν όλοι τα καντήλια τους. Δεν βοηθά αυτό όμως, εάν δεν πείσουμε την ελληνική πολιτεία να πάρει την απόφαση σαν κράτος, να βγει προς τα έξω και να το ζητήσει αυτό σαν κράτος πλέον. Χωρίς την ουσιαστική αρρωγή της ελληνικής πολιτείας, οποιαδήποτε προσπάθεια για την διεθνή αναγνώριση είναι ατελέσφορη. Και ό,τι έχει προκύψει όλα αυτά τα χρόνια σε αναγνωρίσεις, είτε σε επίπεδο εθνικών κρατών, είτε σε επίπεδο περιφερειακών κοινοβουλίων, στηρίζεται καθαρά και μόνο στις προσπάθειες του οργανωμένου ποντιακού χώρου. Είμαστε εδώ για τον παγκόσμιο εθνικό σκοπό, που είναι τα 100 χρόνια και η διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, κάτι το οποίο πρέπει μαζί όλοι να σκύψουν το κεφάλι, όλοι μαζί ενωμένοι και χωρίς μυσαλλοδοξίες. Το πρώτο μήνυμα είναι μήνυμα διαρκούς αγωνιστικότητας μέχρι την ικανοποίηση των ποντιακών δικαίων με πρώτη κορονίδα αυτών των αιτημάτων, τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Στο δεύτερο μήνυμα είναι το μήνυμα ενότητας προς όλες τις ομοσπονδίες του κόσμου. Κάποιες από αυτές απέχουν, κάποιες δεν συμμετέχουν καθόλου, έχουν αποχωρήσει. Τις καλούμε λοιπόν όλες να έρθουν και ενωμένες υπό τη σκέπη αυτού του παγκόσμιου οργάνου να δώσουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι της τελικής δικαίωσης. Αυτό που τονίστηκε ιδιαιτέρως εδώ στο 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ποντιακού Ελληνισμού ήταν ότι τα θέματα όλα λύνονται εδώ στα συνέδρια και στις γενικές συνελεύσεις. Όλοι οι άλλοι που λένε τα διάφορα για μένα είναι διασπαστές, διότι δεν έρχονται στο συνέδριο, δεν είναι ανέτοια. Δηλαδή αρνούνται το διάλογο. Πού είναι καλύτερα κανένας να συζητήσει μέσα στις γενικές συνελεύσεις που είναι ο ναός της δημοκρατίας ενώπιον των συνέδριων ή να μιλάει στα Facebook και στα κανάλια σε στυλ μονολόγου. Αυτό συμβαίνει. Καλούμε όλους να συμμετέχουν, ακόμα και τις απουσίες που υπάρχουν σήμερα. Εμείς έχουμε ανοιχτή την πόρτα να προσέλθουν, να συζητήσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στον οργανωμένο ποντιακό χώρο, ούτως ώστε ενωμένοι να προχωρήσουμε τουλάχιστον στην επέτειο της εκατονταετίας, να μπορέσουμε συλλογικά να αναλάβουμε τον αγώνα και να έχουμε και αποτελέσματα. Η ΔΣΥΠΕ είναι ένα όργανο το οποίο είναι ανοιχτό για όλους. Δεν περισσεύει κανένας. Αυτό τουλάχιστον απέδειξε η χθεσινή και η σημερινή μέρα. Οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι. Θα πρέπει να οργανωθούμε στην εκτέλεση περισσότερο των σκοπών του οργάνου αυτού. Και το τελευταίο που κυκλοφορεί στο χώρο μας και γενικά σε όλο τον ποντιακό χώρο είναι η ενότητα, την οποία εγώ, να σας πω την αλήθεια, δεν την καταλαβαίνω με το όπως την ακούω, γιατί ενότητα στο χώρο υπάρχει. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Ενωμένοι είμαστε. Θέλω να ξέρω από αυτούς που την διαλαλούν τι εννοούν με την ενότητα του χώρου. Όταν οι πόρτες αυτές είναι ανοιχτές για όλο τον κόσμο, δεν μπορώ να καταλάβω ποια ενότητα ζητούν. Στο ψήφισμά του, το 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ποντιακού Ελληνισμού ζητά από τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει τη γενοκτονία και την ελληνική πολιτεία να συνδράμει στο έργο τους. Παράλληλα, να συμπεριληφθεί στη διδασκαλία της ιστορίας ο ποντιακός ελληνισμός. Επίσης, αποφασίστηκε να προχωρήσουν με ομοψυχία και διάθεση συνεργασίας οι απανταχού πόντιοι στον αγώνα για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας, αλλά και την προετοιμασία των εκδηλώσεων για το συμβολικό επαιτειακό έτος του 2019. Έρημο και απρόσωπο χαρακτηρίστηκε από ανθρώπους του οργανωμένου ποντιακού χώρου, το 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ποντιακού Ελληνισμού πραγματοποιήθηκε εν μέσω τρικυμιών και πολλών απουσιών το Σάββατο και την Κυριακή στο Πανόραμα. Ο Θεόφιλος Κοτσίδης, υπεύθυνος της ιστοσελίδας ipondos.gr, που έχει γράψει και ξαναγράψει πολλές φορές για το πρόβλημα, τονίζει ότι το συνέδριο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί παγκόσμιο. Δεν θα λέγαμε ότι είναι παγκόσμιο το συνέδριο. Και να πούμε κάτι για την ιστορία, ότι μετά το 6ο Παγκόσμιο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2006, τα δύο επόμενα συνέδρια έγιναν με πολύ μικρή συμμετοχή των ποντιακών σωματείων. Έτσι και το συνέδριο το οποίο έληξε χθες έβγαλε με διοικητικό συμβούλιο, αλλά θεωρούμε ότι δεν έχει την ηθική υπόσταση να θεωρείται ότι έχει βγει μέσα από εργασίες όλων των ποντιακών σωματείων από όλο τον κόσμο. Αυτό τουλάχιστον που ξέρουμε και από όλο το ρεπορτάζ που υπάρχει από τις προηγούμενες μέρες είναι ότι οι ομοσπονδίες του Απόδειου Ποντιακού Ελληνισμού, οι οποίες παραμένουν μέλη της ΔΣΥΠΕ, όμως δεν αναγνωρίζουν την υπάρχουσα κατάσταση. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι και οι ίδιες θα ζητήσουν να γίνει πάλι μια επαφή με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για να μπορέσει να βρεθεί μια λύση για να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουν το βασικό θέμα που είναι οι αλλαγές του καταστατικού, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει ένα πιο ευέλικτο
διοικητικά όργανο και να προχωρήσουν όλοι μαζί. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η Διεθνής Ομοσπονδία είναι ένα όργανο το οποίο έχει ως μέλη τις ομοσπονδίες και έχει υποτίθεται μια δράση σε όλο τον κόσμο. Βέβαια να πω και κάτι το οποίο έκανε έτσι αρνητική εντύπωση χθες. Ο απολογισμός τον οποίο έκανε το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν ένας απολογισμός δελτίων τύπου στην ουσία και όχι απολογισμός έργου και δράσης από τα χρόνια, τα τελευταία 4 χρόνια που υπήρχε το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν οι ομοσπονδίες μπορέσουν να καθίσουν να δουλέψουν όλοι μαζί σε ένα νέο διοικητικό και ευέλικτο όργανο, θα έχουμε και τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τα θέματα τα οποία απασχολούν τη Διεθνή Ομοσπονδία, με κυρίω θέμα την διεθνή αναγνώριση των κοινωνικών του. Την αντιδράσεων προκάλεσε και η παρουσία του πρώην Πρόεδρου της Βουλής Δημήτρη Σιούφα, ο οποίος δεν προχώρησε ποτέ παρά τις διαβεβαιώσεις στην έκδοση του ιστορικού 14ου μου έργου για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, του ομότιμου καθηγητή Κώστα Φωτιάδη, σε 6 γλώσσες. Η συμμετοχή των δύο πρώην Πρόεδρων, οι οποίοι έστω και έμεσα είχαν μια συμμετοχή με τα ποντιακά θέματα και μάλιστα κυρίως με τον καθηγητή ιστορίας, τον κύριο Φωτιάδη, και με το 14ο το οποίο έχει εκδώσει. Υπήρχε και μάλιστα έγινε και η καταγγελία γραφτή του κυρίου Φωτιάδη για την απρεπή στάση του πρόεδρου της Βουλής, του κύριου Σιούφα, ο οποίος αρνήθηκε να εκδώσει το επίτομο του 14ου μου έργου και να εκδοθεί στις 6 γλώσσες όπως είχαν υποσχεθεί στον κύριο Φωτιάδη. Αυτή η παρουσία των δύο πρώην πρόεδρων προκάλεσε την αντίδραση πολλών. Δυστυχώς αυτό που είδαμε στις εργασίες είναι ότι δεν δόθηκε η δυνατότητα να κατετώ ερωτήσεις στους πρώην Πρόεδρους για ποιο λόγο είχαν αυτή τη στάση απέναντι στον ποντιακό ελληνισμό. Τις ομοσπονδίες των Ελλήνων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης να βρίσκονται εκτός της ΗΠΕ τα τελευταία χρόνια, αλλά και με τις 3 ομοσπονδίες της Αυστραλίας, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Καναδά και Ευρώπης να έχουν ξεκαθαρίσει τη θέση τους με βάση την τελευταία επιστολή που έστειλαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΣΠΕ, τονίζοντας ότι αφού δεν υπάρχει πραγματική διάθεση πρωτοβουλειών και δράσεων προς την ενότητα του ποντιακού χώρου, τους αναγκάζει να αναλάβουν πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση και από τη στιγμή που δεν προχωρά πρώτα η αλλαγή του καταστατικού της ΔΣΠΕ, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις ομοσπονδίες να συμμετέχουν και παράλληλα να μπορεί να γίνει μια δημοκρατική εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΣΠΕ, είχαν ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετέχουν. Στην παρουσία προξένων και της Υφυπουργού Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης Μαρίας Κόλια Τσαρουχά έγινε η έναρξη των εκδηλώσεων για τη δεύτερη ροδακινογνωσία που διοργάνωσε ο Μορφωτικός Σύλλογος Κοπανού Νάουσας, η Μίεζα. Η κυρία Κόλια Τσαρουχά υπογράμμισε ότι η τοπική κοινωνία και η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσουν όθηση στα προϊόντα για να έχουν τη θέση που τους αξίζει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, συνεχάρη το Σύλλογο για την ιδέα και την άρτια διοργάνωση. Για αυτά τα προϊόντα τα οποία είναι τόσο όμορφα, είναι προϊόντα τα οποία βοηθούν στην τοπική οικονομία, κρατούν οικογένειες στην Ήπεθρο με πολύ καλή διαβίωση και με πολύ καλές απολαβές. Αυτό που πρέπει όλοι να κάνουμε είναι να δώσουμε σε αυτά τα προϊόντα την όθηση που χρειάζονται, με τους τρόπους που πρέπει να κάνει και η ελληνική πολιτεία αλλά και οι τοπικοί παράγοντες, ώστε να μπορέσουν να πάρουν, να ανεβούν κι άλλο στις προτιμήσεις όχι μόνο των Ελλήνων αλλά και των ξένων καταναλωτών. Πρέπει να συγχαρώ αυτό το σύλλογο για αυτή την ιδέα που είπα προηγουμένως, να παντρέψει πολιτισμό, παράδοση, προϊόντα, εξέλιξη, ώστε να γίνει αυτό το επιτυχές, να έχουμε το δυνατότερο καλό επιτυχές αποτέλεσμα. Οι διοργανωτές κατάφεραν για μία ακόμη χρονιά, με την πολύ καλή οργάνωση και τη ζεστή φιλοξενία τους, να ικανοποιήσουν τους επισκέπτες και να καταστήσουν τη ροδακινογνωσία έναν πετυχημένο θεσμό για την πρόθεση των τοπικών προϊόντων. Και θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στις τρίμερες εκδηλώσεις μας με την επωνυμία ροδακινογνωσία. Η ροδακινογνωσία είναι ένα εγχείρημα το οποίο ξεκίνησε πέρσι με μεγάλη επιτυχία και φέτος ευελπιστούμε ότι θα το συνεχίσουμε με την ίδια επιτυχία και ακόμα περισσότερη. Είναι μια εξωστρεφής προσπάθεια του Συλλόγου
να αναδείξει τα τοπικά προϊόντα του τόπου μας, κατά βάση το ροδάκινο και το κρασί, και επίσης να αναδείξει την πλούσια μουσικοχορευτική παράδοση της Ελλάδος. Συμβάλλοντας ο Σύλλογος σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται γενικότερο για την αλλαγή του μοντέλου της ανάπτυξης στη χώρα μας και στην περιοχή μας, προσπαθήσαμε και εμείς να αναδείξουμε αυτά τα προϊόντα, συμβάλλοντας ακριβώς την εξωστρέφεια. Θέλουμε να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε ως πολιτικός σύλλογος και σε αυτήν είμαστε εδώ στην προσπάθεια, πέρα από τους συνεταιριστικούς φορείς, είναι όλος ο νομός. Είναι όλο το επιχειρεί, το οποίο είναι και στο νοποπροϊόν και στο μεταποιημένο προϊόν. Οι πρόξενοι και οι εμπορικοί ακόλουθοι της Ρωσίας, της Κύπρου, της Λευκορωσίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας ξεναγήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο της Μίεζας και στη σχολή του Αριστοτέλη και στη συνέχεια τιμήθηκαν για την παρουσία τους με ένα καλάθι γεμάτο με τα τοπικά προϊόντα. Προϊόντα έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να προβάλλεται από όλους. Βλέπω πολύ, με πολύ χαρά ότι η χορηγή της εκδήλωσης είναι και το Επιμελητήριο Μαθίας και το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Δήμος Νάουσας, που νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους και στους συντελεστές και στον Πολιτιστικό Σύλλογο και στη Δημοτική Ενότητα του Κοπανού και σε όλους όσους συμμετέχουν στη σημερινή εκδήλωση. Είναι μια εκδήλωση ιδιαίτερα εξωστρεφής από ό,τι είδα στο πρόγραμμά της, που βέβαια έχει και παράλληλες εκδηλώσεις, εκτός από το κρασί και το ροδάκινο, που για την περιοχή μας είναι προϊόντα εμβληματικά, και αυτόν τον τόπο της Νάουσας. Αναδεικνύει και άλλα στοιχεία που έχει εδώ ο τόπος μας. Βρισκόμαστε στο κοπανό της Νάουσας, σε μια εκπληκτική εκδήλωση για την οποία είναι άξιος συγχαρητηρίων το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου και μακάρι τέτοιες εκδηλώσεις να γινόντουσαν παντού. Ήρθαμε σήμερα εδώ, στην εκδήλωση μας κάλεσε ο Σύλλογος και είμαστε και χορηγοί της εκδήλωσης, γιατί πιστεύουμε ότι είναι μια πρωτοποριακή εκδήλωση σε μια προσπάθεια των απαιτήσεων της σύγχρονης αγοράς και του σύγχρονου μάνατζερ να δεθεί η ποιότητα και παράδοση στα αγροτικά προϊόντα. Αχ και να αναθεί μα ασασέ ευκαιρία να απολαύσουμε τη μαγεία ενός ολόγιωμου φεγγαριού θα έχουμε σήμερα. Η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος μαγνητίζει το ενδιαφέρον του κόσμου που θα έχει και έναν επιπλέον λόγο να σηκώσει το βλέμμα του προς τον ουρανό, καθώς η φετινή Πανσέλινος θα συνδυαστεί και με μερική έκλειψη σελήνης. Η Πανσέλινος θα εμφανιστεί στις 10 και 11 ώρα Ελλάδος και αποτελεί μια ιδανική αφορμή για τη διοργάνωση πολλών μουσικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων τόσο στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε αρκετές ακόμη περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Εάν βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να επισκεφτείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο και να απολαύσετε συναυλία με τίτλο «Η μουσική του δρόμου στο μουσείο». Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν τις υπαίθριες εκθέσεις του μουσείου. Με μελωδίες θα ντυθεί και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, με τους μουσικούς Γιώργο Καραβελάκη, Νέλη Αμαραντίδου και Κώστα Παπαδόπουλο να ομορφαίνουν ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα. Το μουσείο θα παραμείνει επισκέψιμο για το κοινό ως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο στη μόνιμη και τις περιοδικές εκθέσεις. Μια ξεχωριστή παράσταση θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι επισκεφτούν τη Ρωμαϊκή Αγορά Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τη λυρική καντάτα με τίτλο «Ο Θάνατος της Κλεοπάτρας». Αρκετές οι επιλογές και στην Ιμαθία. Η πρώτη εξ αυτών στο ιερό της Μητρός Αυτόχθωνος στη Λευκόπετρα, όπου το κοινό θα απολαύσει μια πανσέλινη βραδιά με μακεδονικές γκάιντες, λύρες και ταχαρέδες από τις 10 μέχρι τη 1. Στο Αρχαίο Θέατρο του Γυμνασίου του Αριστοτέλη στη Μίεζα θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση της εφορίας αρχαιοτήτων Ιμαθίας με την παράσταση Ευρυπίδη Ιφηγένεια Εναυλίδη Θεατρικό Αναλόγιο. Η εκδήλωση ξεκινά στις 10. Στο Πολυκεντρικό Μουσείο Εγών την παράσταση κλέβει αυτή την ώρα η χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Βεργίνας και η σχολική χοροδία Βέρειας με τα τραγούδια για το φεγγάρι. Ανοιχτό για το κοινό θα παραμείνει και το Βυζαντινό
Μουσείο Βέρειας μέχρι τα μεσάνυχτα. Δύο εκδηλώσεις ξεχωρίζουν στην Καλκιδική. Η πρώτη στον αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Ακάνδρου στην Ιερσό, όπου το κοινό θα απολαύσει μουσική εκδήλωση με πιάνο, σαξόφωνο και τραγούδι. Ανοιχτό στο κοινό θα είναι και το Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου για τα εγγένεια της περιοδικής έκθεσης Μουσικά Οργάνα και Δρόμενα στην Αρχαιότητα, τα οποία θα πλαισιωθούν από μουσική εκδήλωση αφιέρωμα σε Έλληνες ποιητές στον αύριο χώρο του μουσείου. Ο χώρος θα παραμείνει ανοιχτός έως και τα μεσάνυχτα. Στον αρχαιολογικό χώρο της Πέλας, η Νάντια Παυλίδου και Βασίλης Μπεζεβέγγης θα ταξιδέψουν τους επισκέπτες σε jazz, swing και American cinema μουσικές έως τις 12. Σε ρυθμούς jazz θα τραγουδήσει η μπάντα Off Minor Quartet στον αρχαιολογικό χώρο Long Έδεσας, ενώ ανοιχτή στο κοινό θα είναι και η παλαιά Μητρόπολη Έδεσας μέχρι τις 11. Στην Πιερία, τα φώτα πέφτουν στο κάστρο Αρχαίας Πίδνας, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό έως τα μεσάνυχτα και θα φιλοξενήσει η συναυλία της χοροδίας και ορχήστρας της Εστίας Πιερίδων Μουσών Κατερίνης με τίτλο Φεγγάρι Μάγια Μούκανες και η οποία είναι αφιερωμένη στο κορυφαίο Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Μουσικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν ακόμη στον αρχαιολογικό χώρο Λιβύθρων καθώς και στον αρχαιολογικό χώρο Δίου. Και στις δύο περιπτώσεις ο χώρος θα είναι ανοιχτός για το κοινό μέχρι τα μεσάνυχτα. Έχει πανσελίνο απόψε κι είναι ωραία. Γενικά έφυρος προβλέπεται ο καιρός στην κεντρική Μακεδονία. Τοπικές νεφώσεις αναμένεται να σημειωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πρόσκαιρες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2-4 και από το απόγευμα στα ανατολικά, ανατολική, βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 39 βαθμούς Κελσίου.